Arnos Online Education. Συνεχίζουμε, παιδιά, τις ασκήσεις μας από το τετράδιο εργασιών πάνω στο κεφάλαιο των φυσικών αριθμών και συγκεκριμένα σύγκριση και διάταξη φυσικών αριθμών. Η πέμπτη άσκηση, παιδιά, λέει να γράψουμε το μεγαλύτερο και το μικρότερο φυσικό αριθμό με 6 ψηφία. Βάλαμε και το πινακάκι μας εδώ, παιδιά, που είχαμε γνωρίσει από τα προηγούμενα μαθήματα, οπότε θέλουμε έναν αριθμό με 6 ψηφία. Δηλαδή να έχει τις μονάδες του, τις δεκάδες του, τις εκατοντάδες του, τις μονάδες χιλιάδες, τις δεκάδες χιλιάδες και τις εκατοντάδες χιλιάδες. Δηλαδή να έχει αυτά εδώ, παιδιά, τα 6 ψηφία, έτσι, 3 και 3, 6. Παιδιά, ο μεγαλύτερος αριθμός, προφανώς, θα είναι αυτός που έχει και το μεγαλύτερο νούμεράκι εδώ πέρα. Άρα ποιος θα είναι? 900, 90, 9. Δηλαδή, παιδιά, οι θέσεις γεμίζουν με το μεγαλύτερο ψηφίο. Θυμάστε, παιδιά, φυσική είναι οι αριθμοί. Οι φυσικοί αριθμοί, παιδιά, πώς χτίστηκαν? Πώς χτίστηκε το βασίλειο των φυσικών αριθμών? Με αυτά εδώ τα 10 ψηφία. Από το 0 μέχρι και το 9. Εντάξει, παιδιά, με αυτά εδώ τα 10 ψηφία και χτίστηκε όλο το βασίλειο των φυσικών αριθμών. Επομένως, για να κατασκευάσουμε εμείς το μεγαλύτερο εξαψήφιο αριθμό, πρέπει εδώ, παιδιά, να βάλουμε τι? Το μεγαλύτερο από αυτά εδώ τα ψηφία. Ποιο είναι το μεγαλύτερο? Το 9. Για να πάρουμε και το μεγαλύτερο εξαψήφιο φυσικό αριθμό. 999.999. Αυτός, παιδιά, είναι ο μεγαλύτερος εξαψήφιος αριθμός. Λίγο ακόμα, παιδιά, και θα πηγαίναμε στο 1 εκατομμύριο. Και ο μικρότερος, παιδιά, ο μικρότερος τι είναι? Ο αριθμός που έχει εδώ στο μεγαλύτερης τάξης ψηφίο, δηλαδή στο ψηφίο των εκατοντάδων χιλιάδων, έχει το μικρότερο από αυτά εδώ τα ψηφία. Ποιο είναι το μικρότερο? Εντάξει, το μικρότερο, παιδιά, είναι το 0. Αλλά το 0 όταν μπαίνει πρώτο δεν διαβάζεται. Οπότε, παιδιά, αν βάλουμε το 0 δεν έχει νόημα, γιατί είναι σαν να μην υπάρχει. Δεν θα έχουμε να κάνουμε με εξαψήφιο αριθμό, αλλά με πενταψήφιο. Οπότε δεν θα βάλουμε το 0, θα βάλουμε το 1. 1 και όλα τα υπόλοιπα, ναι, να είναι μηδενικά, ώστε να λάβουμε τον μικρότερο εξαψήφιο φυσικό αριθμό. Άρα ο μικρότερος εξαψήφιος, παιδιά, αριθμός, ο μικρότερος φυσικός αριθμός, δηλαδή με 6 ψηφία, είναι ο αριθμός 100.000. Απολαυστική άσκηση, παιδιά, η πέμπτη άσκηση από το τετράδιο εργασιών. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε όλα τα παιδιά και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, παιδιά.